Στο πλαίσιο του έργου Αλιάνδρα, το Επιμελητήριο Άρτας διοργάνωσε την πέμπτη κατά σειρά έκθεση γευσηγνωσίας, αυτή τη φορά στο Ψαθοτόπι, στην κεντρική πλατεία το πρωί της Κυριακής. Η προσέλευση του κόσμου για ακόμα μία φορά ήταν μεγάλη. Σήμερα θα γνωρίσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος μέσω τη εντερνετική διαφήμιση που κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα το χωριό Ψαθοτόπι, τις ταβέρνες του χωριού και τη γευσηγνωσία του. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο καταστηματάρχες που συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που σήμερα που πλαισιώνει αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά δεν περίμενα να έχουμε τόσο κόσμο σήμερα εδώ πέρα. Υπάρχει και καλή μέρα και μπορούσαν να εκδράμουν και σε άλλες περιοχές, αλλά προτίμησαν να έρθουν στο Ψαθοτόπι. Από τα βάθη της καρδιάς μας τους ευχαριστούμε. Τους υποσχόμαστε ότι τα προϊόντα του Αμβρακικού, αλλά και εν γέννη ο Αμβρακικός, το επιμελητήριο, το έχει πρώτη προτεραιότητα στο επόμενη προγραμματική περίοδο να μπούμε και σε άλλα προγράμματα, να διαφημίσουμε τον Αμβρακικό, τα προϊόντα του, να υπάρξει καλύτερη πρόθεση των προϊόντων ή μέσα στον Αμβρακικό η αλληλεία πώς γίνεται, πώς μπορεί να γίνει καλύτερο εμπορεύσιμο του προϊόν του Αμβρακικού και να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλους σήμερα για τη συμμετοχή σας. Τώρα μία ακόμα ημέρα γευσηγνωσίας, μία ακόμα ημέρα γαστρονομίας στο πρόγραμμα Αλιάνδρα, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε με ελπίδα να φέρει όλο και περισσότερο κόσμο. Κατάφερε όχι μόνο να φέρει πολύ κόσμο, κατάφερε να γίνει γνωστό αυτό το πρόγραμμα και εκτός ορίων του νομού της Άρτας και ταυτόχρονα να εξακολουθεί να υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε και το Ζάπιο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπου και εκεί πραγματικά στην πρωτεύουσα της Ελλάδας θα υπάρχει και αυτή η ανάδειξη αυτού του προγράμματος. Ναι, πραγματικά την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, την επόμενη Παρασκευή έχουμε στο Ζάπιο, κερνάμε Ήπειρο στο πρόγραμμα με την περιφέρεια, θα είναι και το Αλιάνδρα εκεί. Να μάθουν και οι Αθηναίοι πλέον ακριβώς ποια είναι τα προϊόντα του Αμβρακικού, γιατί πολλοί λέμε αυτό είναι, από πού όμως αυτό το ψάρι καλλιεργείται, πού μεγαλώνει, πώς μεγαλώνει, αν υπάρχουν ρηπογόνα στη θάλασσα που μεγαλώνουν τα αλιεύματα, όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Επιμελητήριο Άρτας, με τον πρόεδρό του, τον κύριο Κολομάζο. Συνεργαστήκαμε να προετοιμάσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το σχεδιάσαμε, βάλαμε 6 δράσεις σε χωριά της Άρτας που σχετίζονται με τον Αμβρακικό, που σχετίζονται με τα αλιεύματα του Αμβρακικού. Δράση μέσα στην Άρτα, δράση στην Αθήνα. Κάνουμε και σαν τμήμα αρκετά πράγματα σε σχέση με την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη με ψηφιακό μάρκετινγκ των αλιευμάτων του Αμβρακικού και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργηθεί και να δημοσιοποιήσουμε παντού και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο την διατροφική αξία των αλιευμάτων του Αμβρακικού, έτσι ώστε να προκαλέσουμε φασαρία, να προκαλέσουμε θόρυβο, να έρθει κόσμος να μάθει τον Αμβρακικό, τα αλιεύματά του, τα χωριά. Σήμερα, παράδειγμα, αρκετοί από τους επισκέπτες που έχουν έρθει είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται στο Ψαθοτόπι και αυτό είναι καλό για μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και τον τοπικό αλλά και τον εθνικό τουρισμό, γιατί μέσα από αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθεί οικονομικά η πόλη, ο κάμπος, η Πεδιάδα, η Άρτα, η πόλη μας. Είναι σημαντικό να πω ότι το Πανεπιστήμιο... Είμαστε 30 χρόνια με το μαγαζί, το είχαν οι γονείς μου. Τώρα έχω ένα χρόνο που το έχω πάρει εγώ στο όνομά μου, δεύτερη γενιά. Συνεχίζουμε την παράδοση, συνεχίζουμε τα προϊόντα τα οποία είμαστε του Αμβρακικού και είμαστε πολύ τυχεροί που τα έχουμε. Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο για αυτήν την τιμή που μας κάνουν να μπορέσουμε και να αναδείξουμε πιο πολύ τα μαγαζιά μας. Μας ξέρει ο κόσμος. Έχουμε μαγειρέψει. Σήμερα τι έχουμε εδώ? Έχουμε κάνει χέλια στον ταβά που λένε, στον ταψί. Έχουμε κάνει πλακή ψάρι και σαρδέλα στο φούρνο.
όσοι έρχονται εδώ γνωρίζουν, επειδή έρχεται και ξένος κόσμος, δεν έρχονται μόνο Αρτινοί. Παρότι σήμερα εδώ είμαστε άνθρωποι που ζουν στα διπλανά χωριά, στο Ψαθοτόπι, στην Άρτα, αλλά γνωρίζω όμως, επειδή έχω έρθει αρκετές φορές, ότι έρχονται και άνθρωποι εκτός του νομού Άρτας. Ισχύει, ναι. Μας έχει βοηθήσει και λίγο το ίντερνετ. Έρχονται, μας επισκέπτονται, συνήθως Σαββατοκύριακο. Δεν φτιάχνουμε μόνο αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα, κάνουμε σουπιές, ό,τι έχει καλαμάρια και κρεατικά. Και κυνήγι για μαζεδάκι. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γολομάζο, το επιμελητήριο και όλη τη διοργανώτρια που το έκανε. Είναι τιμή για μας το Ψαθοτόπι να φημίζεται για τα ψάρια του ή και για, ακόμα και για τα κρέατά του. Δουλεύουμε συνήθως ψάρια του Αμβραϊκού, κυρίως χέλια, σαρδέλα, τσιπούρα, ό,τι βγάζει πιο πολύ ο Αμβραϊκός. Βέβαια έχουμε και τα άλλα τα πραγματάκια μέσα, τα οποία διάφορα ψάρια που θέλει ο κόσμος να φάει. Είμαστε ικανοποιημένοι με τον κόσμο ο οποίος έρχεται και επισκέπτεται το χωριό μας. Μια διαφήμιση σίγουρα και για την Άρτα και για τα χωριά μας εδώ χρειάζεται. Τι θα φάμε σήμερα? Σήμερα έχουμε φτιάξει χέλια ψητά. Έχουμε φτιάξει τσιπούρα, το φιλετάκι, το έχουμε φιλετάρει και το έχουμε ψήσει. Κάναμε σαρδέλα στα κάρβουνα και κέφαλο πετάλι. Την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πήχας. Είναι μία ακόμα ημέρα γευσηγνωσίας από το πρόγραμμα Αλιάμβρα. Τι σημαίνει το πρόγραμμα Αλιάμβρα? Το πρόγραμμα Αλιάμβρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε κάνει αρκετές δράσεις εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πω, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Οι δράσεις αυτές έχουν να κάνουν με γευσηγνωσία, με γαστρονομικό πλούτο που προέρχεται από τον Αμβρακικό κόλπο, με αλλιεύματα που πραγματικά είναι πασίγνωστα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και πλέον είναι και εξαγώγημο προϊόν. Και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτές τις ημέρες γευσηγνωσίας να γευτούμε προϊόντα, όχι όπως μας τα μαγείρευαν παλιά οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, αλλά πολύ περισσότερο, όπως λέμε, στην γαστρονομία να είναι και λίγο πειραγμένα, με μια διαφορετική προσέγγιση στο φαγητό και στη συνταγή. Ενταγμένη στο πρόγραμμα που αφορά την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αυρακικού Άρτας, που υλοποιείται από το επιμελητήριο και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έκθεση θα ήταν ανοιχτή στο κοινό, το οποίο και ενημερώθηκε για τα αλιεύματα του Αμβρακικού. Ταυτόχρονα δοκίμαζαν παραδοσιακές και μοντέρνες συνταγές που παρασκευάζονταν επί τόπου με φρέσκα προϊόντα, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Από τον Αμβρακικό στο πιάτο σας». Το Ψαθοτόπι βρίσκεται στο κέντρο του Αμβρακικού. Χαίρομαι πάρα πολύ που δύο νέοι άνθρωποι, τα φαγητά που μεγαλώσαμε εμείς από τον παππού μας και τη γιαγιά μας, βοηθάνε στην εξωστρέφεια αυτών των προϊόντων και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει αυτά τα προϊόντα, πώς τρώγονται, τη γεύση τους, και έρχονται στο χωριό μας για να τα δοκιμάσουν και να τα γευτούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε για άλλη μία μέρα στο Ψαθοτόπι με την εκδήλωση του Αλιάμβρα. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο, όλους όσους συνέβαλαν, τους συνεργάτες του εργαστηρίου με τον κύριο Χρυσόστομο, που συνέβαλαν να γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και να γνωρίσουν όλοι οι Αρτινοί το θησαυρό που έχουμε, το θησαυρό που έχει ο Αμβρακικός κόλπος. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που το Αλιάμβρα αγκάλιασε όλο το νομό, το παράκτιο του Αμβρακικού. Αυτό δίνει όθηση στους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να μείνουν στα χωριά τους και να αξιοποιήσουν τον Αμβρακικό, ο καθένας στον τόπο του, και να δώσουμε ζωή στα χωριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Χαίρομαι πολύ που βλέπω φίλους και γνωστούς στο Ψαθοτόπι. Χάρηκα. Γεια σας. Να συγχαρώ το Επιμελητήριο Άρτας, τον κύριο Γκολομάζο, το Πανεπιστήμιο Υπήρου
τον κύριο Χρυσόστομο Στήλιο, γιατί τέτοιες δράσεις και εκδηλώσεις φέρνουν κοντά τα αγνά προϊόντα της περιοχής μας και τα κάνουν γνωστά στον κόσμο. Εγώ θέλω να προσκαλέσω όλους τους Αρτινούς και όλες τις Αρτινές να έρθουν σε αυτό το πανέμορφο χωριό κάτω από τα πλατάνια, στο Ψαθοτόπι, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία, να περάσουν από τα μαγαζιά εδώ του χωριού και να γευτούν αυτές τις γευστικές λιχουδιές που απολαύσαμε εμείς σήμερα. Εγώ θέλω επίσης να επισημάνω ότι η προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών προϊόντων μας δεν μπορεί να είναι μοναδική από έναν ή δύο φορείς. Πρέπει να είναι μια συνολική προσπάθεια και από το Δήμο Αρταίων και υποσχόμαστε, κύριε Πίχα, ως νέα Δημοτική Αρχή ότι θα στηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες, γιατί αυτά τα προϊόντα που είναι μοναδικά, πραγματικά όσοι τα απολαμβάνουν μας λένε αυτό το πράγμα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα που πριν είπε ο κύριος Μίχας, τα γεωργικά, το ακτινίδιο, το πορτοκάλι που δείχνουν ότι θα έχουν μια εξαιρετική χρονιά. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα στηρίξουμε και ως Δημοτική Αρχή, μου δίνεται η ευκαιρία τώρα να το πω, για να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά μας και στην πόλη μας. Τα προϊόντα μας είναι άριστης ποιότητας. Τα αλλιεύματα του Αμβρακικού υψηλής διατροφικής αξίας, όλοι το παραδέχονται αυτό. Αυτό που μας λείπει είναι τι, η εξωστρέφεια. Την εξωστρέφεια λοιπόν αυτή, μέσω των δράσεων του επιμελητηρίου και όχι μόνο, προσπαθούμε να πετύχουμε. Να γίνουν γνωστά όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί έχουν όλα όσα πρέπει για να μπορούν να στέκονται σε μπουφέ, σε εστιατόρια όλης της Ευρώπης και όχι μόνο. Πραγματικά το επιμελητήριο έκανε πολύ καλή δουλειά στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και παρουσίασε σε πολλά σημεία, σε χωριά τα οποία βρέχει αμβρακικός κόλπος, ένας αμβρακικός κόλπος ο οποίος είναι πηγή πλούτου και πρέπει να τον προσέξουμε όλοι μαζί, γιατί πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόριο οφθαλμό καθαρά, με καθαρά νερά, και για να μπορούν να ασχολούνται άνθρωποι της περιοχής και όχι μόνο. Και νομίζω η εκδήλωση είχε απόλυτη επιτυχία. Και οι συνταγές είναι πάρα πολύ καλές. Είναι μαμαδίστικες οι συνταγές, δεν είναι έτοιμες. Είναι σαν να τρώμε στο σπίτι μας. Οπότε βλέπουμε ότι αξίζει να μείνουμε στον τόπο μας και η γαστρονομία είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους ταξιδεύει κάποιος. Όταν ταξιδεύεις, ψάχνεις να βρεις και καλό φαγητό. Και αν βρεις καλό φαγητό, ξαναπηγαίνεις σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ να ευχαριστήσουμε το επιμελητήριο, τον πρόεδρο, το Πανεπιστήμιο, γιατί βοηθάει να αναδειχθεί όλη αυτή η περιοχή. Το συμπέρασμα είναι ότι η Άρτα μπορεί και ο νομός της Άρτας έχει δυνατότητες. Χωρίς και πολίτες, για ακόμη μία φορά ήταν ενθουσιασμένοι με τα αλλιεύματα του Αμβρακικού. Πάω εδώ σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προϊόν Άρτας, τον κύριο Μίχα, επί χρόνια πρόεδρο στον Πτηνοτροφικό. Μπορεί σήμερα να είναι ένα πρόγραμμα Αλλιάμβρα και να αναδεικνύουμε τα προϊόντα του Αμβρακικού, αλλά το κοτόπουλο της Άρτας όμως είναι πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Μίχα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο και δεν τον έχουμε εκμεταλλευτεί όπως θα έπρεπε. Τι δεν έχουμε το καλύτερο εδώ εμείς στην περιοχή μας? Να ξεκινήσω από τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Έχουμε τα καλύτερα γαλακτομικά προϊόντα, το καλύτερο κοτόπουλο της Άρτας και τα δικά μας αλλά και των άλλων που εκτρέφονται στην περιοχή μας. Έχουμε το καλύτερο φυτικό κεφάλαιο, τα εσπιριδοειδή, τα καλύτερα. Το ακτινίδιο, το μοναδικό στον κόσμο είναι το δικό μας. Και θα ήθελα να πω επί ευκαιρίας και ως πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ακτινιδίων Ηπείρου, τα ακτινίδια φέτος είναι περιζήτητα. Η κατώτατη τιμή θα πρέπει να είναι, όχι κάτω από 90 λεπτά. Υπάρχει και έλλειψη και έχουμε και πολύ καλό ακτινίδιο. Τώρα, όσον αφορά τον Αμβρακικό κόλπο, είναι ένας μεγάλος ιχθυολογικός σταθμός, φυσικός. Θα έπρεπε να τον εκμεταλλευτούμε στο έπακρο.
θα έπρεπε το Πανεπιστήμιο και θα πρέπει να κάνει μια μελέτη, να δει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το μεγάλο ο αμβραγικός. Τι ψάρι δεν βγάζει. Τα πάντα. Ακόμα και η γαρίδα γνωμοποιείται εδώ. Από ό,τι λένε οι ψαράδες, δεν είμαι πλέον ειδικός. Έχουμε δύο ωραιότατες λίμνες, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν, να ενισχυθούν οι δύο συνεταιρισμοί οι οποίοι είναι και εκμεταλλεύονται αυτούς τους δύο λίμνες, για να βγάλουμε το καλύτερο προϊόν και σε ποσότητα, διότι διαμαρτύρονται οι ψαράδες ότι δεν υπάρχει πολύ προϊόν. Ίσως από λάθος αλίευση, από εμπλουτισμό γόνου, δεν είμαι ο πλέον ειδικός. Σημασία έχει ότι έχουμε όλο τον πλούτο στα χέρια μας και θέλει ανάπτυξη αυτό. Και πρέπει το Πανεπιστήμιο, και πρέπει να συγχαρώ εδώ τώρα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, το Πανεπιστήμιο, τον κύριο Στήλιο και όλους αυτούς που έχουν συμβάλει για να γίνει αυτή η ωραία εκδήλωση εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια βέβαια και στα δύο μαγαζιά εδώ της περιοχής, οι οποίοι κάνουν αγώνα, κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά, κάνουν πολύ ωραία φαγητά με ντόπια ψαρέματα. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παύλο Μίχα. Για να δω άλλες, να δω ποιοι έχουν δοκιμάσει.